Να περάσουμε και στην πανευρωπαϊκή έρευνα που έδειξε ότι η Ελλάδα κατέχει την 25η θέση με το πιο αργό ίντερνετ. Ναι, το γνωρίζαμε ότι η Ελλάδα είναι μία από τις σελώνες στην τεχνολογία, ειδικά στη συνδέση του διαδικτύου, το ξέραμε. Έχει τώρα και μία έρευνα να το πιστοποιήσει, το ξέρουμε κιόλας. Είναι εταιρεία, μια βρετανική εταιρεία, η businesscomparison.com, μια σελίδα που αφορά υπηρεσίες σύγκρισης τιμών και προϊόντων. Έκανε μια μεγάλη έρευνα με ειδικούς σε 30 χώρες της Ευρώπης. Μέτρησε σε κάθε χώρα το ρυθμό που κατεβαίνουν οι ιστοσελίδες στα PC, στα desktop στους υπολογιστές μας και στις φορητές συσκευές, δηλαδή κινητά τηλέφωνα, laptop, tablet κλπ. Και το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό. Ο μέσος όρος, να πούμε, ο μέσος όρος που κατεβαίνει μια ιστοσελίδα σε ένα PC, ο ευρωπαϊκός, είναι 5,17 δευτερόλεπτα. Στην Ελλάδα είμαστε στην 25η θέση με 5,72 δευτερόλεπτα. Και στις φορητές συσκευές ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 8,78 δευτερόλεπτα για κατεβαίνει μια ιστοσελίδα πλήρως. Στην Ελλάδα είναι 9,12. Είμαστε στην 24η θέση εκεί, αλλά στις 30 θέσεις, στις 30 χρόνια, 25η και 24η. Ναι. Έτσι, χελώνα πραγματική. Να πούμε ότι έτσι, πρώτη τριάδα η Σουηδία είναι και στις δύο κατηγορίες πρώτη και ακολουθούν Δανία, Φιλανδία. Να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον ότι η Μεγάλη Βρετανία που θα περίμενες να είναι κάπου ψηλά είναι 15η και 16η αντίστοιχα. Και η Γερμανία, ό,τι η Γερμανία ασκίζει, 10η και 16η. Έτσι. Το θέμα είναι, εμείς έχουμε προοπτική να ανέβουμε σε αυτή την έρευνα. Εντάξει, προφανώς μπορεί να ανέβεις μόνο. Δεν ξέρω, φτάσουμε στο σημείο να κατέβεις. Πίσω μας είναι μόνο, δηλαδή χειρότερα, η Πολωνία, η Κύπρος, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Τουρκία. Αυτές περνάμε. Είμαστε πιο γρήγοροι. Εντάξει, δεν ακούγεται και πάρα πολύ καλό. Τέλος πάντων. Ναι, δεν ακούγεται καλά, αλλά. Θα το δούμε. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό απόγευμα. Καλό το ημέρα.